Πάμε στη Γεωργία Λαγού, η οποία έχει περισσότερα για την Μαριούπολη. Είσαι μέρη στην Οδυσσό, αλλά φτάνει εκεί ο απόϊχος των μαρτυρικών στιγμών που περνάνε οι κάτοικοι της Μαριούπολης, Γεωργία. Ακριβώς, Πόπη, κυρίες και κύριοι, μετά το ρωσικό τελεσίγραφο, θέλω να σου πω πως τίποτα δεν έχει σταματήσει στη Μαριούπολη. Οι μάχες είναι αδυσόπιτες, φοδρές οδομαχίες. Η πόλη λαιλατείται μέρα με την μέρα. Πραγματικά μας έρχονται φράσεις και εικόνες από τις λιγοστές διηγήσεις και αφηγήσεις των ανθρώπων που προσπαθούν να επικοινωνήσουν εδώ από την Οδυσσό με συγγενείς και φίλους από την Μαριούπολη. Μια πόλη βουτυγμένη μέσα στο αίμα και μέσα στο θάνατο. Όπου και να κοιτάξεις, μας λένε, βλέπεις μια ανθρώπινη τραγωδία. Πτώματα στους δρόμους και απογνωσμένοι ζωντανοί άνθρωποι κάτω από τα χαλάσματα, κάτω από τα ερείπια, να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους. Μας έρχονται ιστορίες από τους ανθρώπους οι οποίοι μπόρεσαν να απεγκλωβιστούν, Πόπη, από το μαρτύριο και την κόλαση της Μαριούπολης. 20 ημέρες αποκομμένοι από τον κόσμο, χωρίς τρόφιμα, χωρίς θέρμανση, χωρίς καμία επικοινωνία να μπορέσουν να σώσουν τους εαυτούς τους. Να πούμε πως δεν μπορούν ούτε και ήταν πολύ δύσκολο και σήμερα λόγω του τελεσυγράμβου να γίνουν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να φύγουν καν από την ίδια τους την πόλη. Μαθαίνουμε καθημερινά για το θέατρο τις προάλλες, όπως και χθες για τη Σχολή Καλών Τεχνών. 24 ώρες μετά δεν έχουμε ακόμα, Πόπη, κυρίες και κύριοι, τον ακριβή αριθμό των θυμάτων ή πως οι άνθρωποι κατάφεραν να ξεφύγουν από τη φρίκη της Καλών Τεχνών που βομβάρδισαν χθες οι Ρώσοι στρατιώτες. Να πούμε πως απόψε το βράδυ ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει δώσει ήδη και θα προβληθεί στην Ουκρανική τηλεόραση μία συνέντευξη όπου φαίνεται απόλυτος και λέει πως δεν πρόκειται να παραδώσει ούτε το Κίεβο ούτε τη Μαριούπολη.